κατήγεται εκ Παφλαγωνίας εκ γένους περ Επιφανούς. Οι γονείς του Θεόδωτος και Ρουφίνα, πατρί και Ιόντες, διεκρίνοντο δια την εις Χριστόν ευσέβη άντων, θείο ζήλο δε κινούμενη, εγύριτον την αποστροφήν εκ της των ειδώρων πλάνης. Εν κατούτου συλληφθέντες, εις φυλακήν οδηγηθέντες και πολλά μαρτύρια υποστάρτες, απέθαναν εν δεσμής. Της μητρός αυτού και ο χωρούσης έτεκεν τούτον εν τη ρηκτή. Τελευτίσασα δε εκείνη, αφήκεν αυτόν, ο φρικτόν θέαμα, έρημον μεταξύ των μαρτυρικών νεκρικών σωρών των. Όμως ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Άγγελος Κυρίου παρεμπάς, προσέταξε πλουσίαν κτηνά χριστιανήν, ονόματι Αμίαν, ή να μεταβεί και παραλάβει το πεδίο και μεριμνήσει περί της ταφής των μαρτυρισάντων γονέων του. Αυτή ου μόνον παρέλαβε το πεδίο, αλλά και υιοθέτησε αυτό. Επειδή το βρέφος εκάλλει την θετήν μητέρα του μαμάν, δια τούτο ονομάστη μάμας. Ανατραφής Θεοφιλός υπερέβαλεν άπαντας εν τη αρετή και τες σπουδές. Θανούσις και της θετής μητρός του εγένεται ο πληρονόμος μεγάλης περιουσίας. Τέκνων μαρτύρων και Αγίων γονέων οικολούθησε της ύφνεσιν αυτών μεγαλύνουν το όνομα Κυρίου εν ελεημοσύνες και αποτρέπουν τους συνομιλίκους του εκ της των ειδώρων πλάνης. Όθεν συλληφθείς εις ηλικίαν 15 ετών και αρνησάμενος να θυσιάσει εις τα είδωλα, δέρεται ασπράγνος, λιθάζεται, ξέεται τα σάρκας αυτού και κατακαίεται εις το τρυφερόν σώμα του διαναμένων λαμπάδων. Τέλος, αφού προσδέρεται εκ του λαιμού με τα βαρυτά της σφαίρας ή να ρηφθεί εις την θάλασσα, άγγελος εξαστράπτων παρεμβαίνει και δια φοβερού σημείου τρέπει εις φυγήν τους δημίους ενώπιον πάντων. Προστάσει δε αυτόν ή να ανέλθει εις το όρος της Κεσαρίας. Υπακούσας χάρητη και δυνάμει Κυρίου ανεγείρει εντός 40 ημερών ναών ή να προσεύχεται. Ο δε τρέφων και τα πετεινά του ουρανού Κύριος προνοεί δια την τροφοδοσία αυτού. Αποστέλλων κατεκάθεν ημέρα μετά την προσευχήν αυτού ελάφους και λένας και άλλα άγρια θερία ή να αμέλεξει και λάβει γάλα και πήξει κυρών δια τας ανάγκας αυτού. Την ευλογία ταύτην του Θεού αξιοποιεί δια ελεημοσυνών και μεταφέρει και δίδει τα αγαθά προς δόξαν του Τριαδικού Θεού εις τους εις τα σπήλαια και τα σοφάς της γης του όρος εκείνου ησυχάζοντας μοναχούς όπως και εις τους εκείς αλλά και μακράν του όρους ευρισκομένους πάσχοντας και αδυνάτους. Το γεγονός ακούεται και συνταράσσει τους δαίμονας ήτινες εξεγείρων πόλεμων κατά αυτού. Με δαιμονικόν μένος ο τοπικός ηγεμόν Αλέξανδρος αποστέλει απόσπασμα ένοπλων προς σύλληψήν του. Του αποσπάσματος πλησιάσαντος αυτόν και ερωτήσαντος περί του μάμαντος, ούτως απεκρίθη ότι τον γνωρίζει και ότι θα τους τον παραδώσει. Παρεκάλεσε όμως ευγενός αυτούς πρώτον ή να αναπαυτούν και φιλοξενηθούν. Στρωθήσει στις τραπέζες και ενώ έτρωγον εκ του θαυμασίου τυρού, κατέφτασαν έλαφοι, ελέενε και τα άλλα της ερήμου άγρια θηρία δια την άμερξήν, αμιλόμενα μάλιστα μεταξύ των, ποιον πρώτον θα αμερχθεί. Οι στρατιώτε μη γνωρίζοντες και πανικοβληθέντες αφήκαν την τράπεζα και προσέδραμαν εις τον οικοδεσπότη διασφάλεια. Τότε εκείνος εκών άκων εφανερώθη και διεγείριξε εις αυτούς τα μεγαλεία του Θεού. Αυτόν πιστευσάντων, ο Μακάριος τους εζήτησε ο λίγην ώραν ησυχίας
τρία να προσευχηθεί. Ήταν δε, του συνέστησε να τον παραδώσουν και του ακολούθησε. Είναι αδύνατον να περιγραφεί μετά την νέα ομολογία του το μαρτύριον του. Οι ραβδισμοί, εξαίσεις, επίρρυνε αυτούς οι πυρώσεις και τόσα άλλα. Μένει όμως άκαμπτος. Οπότε απελπισμένος ο Αλέξανδρος προστάσει στρατιώτη Μουτινά να τον διαπεράσει με τρίεναν. Κρατών τα χειμένα σπλάχνα του, αναχείρας ο Άγιος, εξήλθε του σταδίου και βαδίσας ικανήν απόστασιν εισήλθεν εις σπήλαιον, όπου και αγαλόμενος παρέδωσε την ψυχή του εις τον Θεό. Δοξά σας και βαστά σας το όνομα Κυρίου ενώπιον εθνών και ηγεμών. Αυτές τις πρεσβείες, Θεός, σώσον μας και Θεός.